Αγαπητοί τηλεθεατές, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην Πολιτεία Πύλη Πολιτών, στο Έλευσης TV. Σήμερα, 9, Τετάρτη, 31 Μαΐου, 10 μέρες μετά τις εκλογές. Και βεβαίως, σήμερα με τους καλεσμένους μας θα μείνουμε να δούμε λίγο και τα αποτελέσματα των εκλογών της 21ης Μαΐου, τις αντιδράσεις που έφεραν, και τι μήνυμα θα πρέπει να πάρουμε εμείς ως πολίτες για να μην μείνουμε στο ίδιο έργο θεατές. Βεβαίως έχουμε και ένα θέμα το οποίο δεν αποσιωπήθηκε, θα λέγαμε, από τα μεγάλα κανάλια. Είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει σχετικά με τα βία επεισόδια που έγιναν στη Καλαμιά Κοζάνης από την ελληνική αστυνομία. Θα δούμε βέβαια μαζί με την καλεσμένη μας τι ακριβώς συνέβη εκεί. Και αυτά θα τα δούμε αμέσως, ευθύς αμέσως, αφού σας θυμίσω να πατήσετε βεβαίως εγγραφή στο κανάλι μας, Έλευσης TV, να πατήσετε το καμπανάκι των ενημερώσεων και like αν σας αρέσουν οι εκπομπές μας. Έχουμε λοιπόν κοντά μας το στούντιο και θα τη βάλω ευθύς αμέσως την καλεσμένη μας, την κυρία Τσιμπογιάννη Παναγιώτα. Είναι σύμβουλος δημοσίων σχέσεων του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης και βεβαίως υποψήφια βουλευτής στην ΑΛΦΑ Ανατολικής Αττικής. Να την καλωσορίσω. Γεια σας, κυρία Κίκα. Και πάλι μετά τις εκλογές. Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε, κυρία Τσιμπογιάννη. Είδαμε βέβαια λίγες μέρες μετά τις εκλογές από το διαδίκτυο την είδηση αυτή όσον αφορά τα επεισόδια που έγιναν. Έπεσε ξύλο, θα λέγαμε, έτσι απλά, από την αστυνομία προς τους κατοίκους εκεί της Κοζάνης, στην Καλαμιά συγκεκριμένα. Και θα θέλουμε βέβαια να συνομιλήσουμε μαζί σας και να δούμε αυτό το θέμα, αφού δούμε κάποια αποσπάσματα, κυρία Τσιμπογιάννη, πρώτα, που έχουν και τις τοποθετήσεις των κατοίκων και γενικώς να πάρουμε μια γεύση για το τι έγινε εκεί. Καμία περίπτωση. Όλοι μαζί. Καθίστε κάτω όλοι. Κάτω, κάτω, κάτω όλοι. Κάτω, κάτω όλοι. Κάτω όλοι. Κάτω μας όλοι. Δεν χρειάζεται μαλλός. Τι είναι αυτά, ρε. Τι κάνετε, ρε, φωλιά, δεν σας. Άντε πίσω. Όλοι μαζί. Να προχωρήσουν τώρα. Αλλά στενοφόρο, έπεσε! Τι κάνετε, ρε! Αλλά στενοφόρο, έπεσε!
Τι είναι αυτά, ρε. Εικόνες ντροπίστηκαν. Τρομοκρατική προκλητική επίθεση μέχρι θανάτου. Όταν λέμε μέχρι θανάτου, χωρίς λέξη υπερβολής. Οι κάτοικοι της Καλαμιάς και τα σωματεία που από την περιοχή ήρθαν έκτακτα και ενώ υπάρχει εντολή σταματήματος παύσης των εργασιών, ήρθαν σήμερα εδώ να επιβάλλουν τον νόμο και την τάξη τη δική τους, των μονοπωλιακών ομίλων, των γερμανικών συμφερόντων. Χτυπήσαν καρκινοπαθείς μικρά παιδιά, ρίχναν καπνογόνα, χημικά. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό είναι το έσχος της ελληνικής αστυνομίας. Και το αποκορύφωμα όλων ήταν οι συλλήψεις κατοίκων και παιδιών που υπερασπίστηκαν τη γη και το έδαφος, την ενέργεια για το λαό. Αυτή η ενέργεια δεν εξυπηρετεί το λαό. Είμαστε εδώ, θα μέχρι τελευταία στιγμής θα υπερασπιστούμε τον αγώνα μας, θα πάμε στην αστυνομική διεύθυνση να βγουν όλοι να πάρουν θέση. Άμεσα εδώ και τώρα να αφαιθούν ελεύθεροι οι συλληφθέντες. Καλούμε ασθενοφόρα. Ο Χρήστος ο Ψαλίδας, πρόεδρος των συνταξιούχων Δυτικής Μακεδονίας, είναι ανέστητος. Δεν ντρέπονται, δεν ντρέπονται. Εμένα μ' είχαν πιασμένο από το λαιμό να πνιγώ. Κόντεψα να πνιγώ. Το Δημοτικό Σύμβουλο Νούντα Στολκέδη, επικεφαλής παράταξης του Δημοτικού Συμβουλίου της Λαϊκής Συσπήρασης και άλλους συναγωνιστές. Εδώ βλέπουμε τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Μάλιστα. Είδαμε και την αγανάκτηση, είδαμε σκηνές άπειρου κάλους, ντροπιαστικές. Δεν είναι η πρώτη φορά που διαμαρτύρονται για τα αιωλικά πάρκα και μάλιστα διάβασα ότι πριν τις εκλογές κάνανε πίσω και η εταιρεία και μαζεύτηκαν και τα ΜΑΤ. Και τώρα τι έγινε, πέσαν οι μάσκες? Παρακαλώ, κύριε Τσιπογιάννη, ο λόγος σε εσάς. Κύριε Αγγίκα, αυτό που είδαμε, καταρχήν να το καταδικάσουμε απερίφραστα, τέτοια ομοί βία απέναντι σε μια χούφτα ανθρώπων, ως επιτοπλίστων όπως δείξαν οι εικόνες, ξεκάθαρα μιλάμε για ανθρώπους άνω των 70 ετών, άνθρωποι άμαχοι, άνθρωποι οι οποίοι δεν προκαλούσαν τον κίνδυνο στα σώματα ασφαλείας που παρευρίσκονται εκεί. Είδαμε να τους σηκώνουν, να τους πετάνε κάτω. Εικόνες δηλαδή πραγματικά αποτροπιαστικές. Δεν συνάδουν αυτές οι εικόνες για ανθρώπους οι οποίοι, αν μη τι άλλο, υπερασπίζονται τον τόπο τους και τη ζωή τους. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, όπως είπατε, έχουν ξεκινήσει έναν αγώνα. Εγώ θα σας πω ότι αυτός ο αγώνας έχει ξεκινήσει 2 χρόνια πριν και είναι σε αυτή τη διαδικασία του να... Και μάλιστα έχουν προτείνει και εναλλακτικούς χώρους, γιατί μιλάμε για αυτό το πάρκο το οποίο πρόκειται να συμβεί εκεί, ένα μεγάλο πάρκο 700 στρεμάτων. Κυρία Γκίκα και αγαπητοί τηλεθεατές, είναι 100 μέτρα από αυτό το μικρό κτηνοτροφικό χωριό της Κεραμιές στην Κοζάνη, 12 χιλιόμετρα από την Κοζάνη, πολύ κοντά στην Κοζάνη, στους πρόποδες του βουνού, ένα βουνό με κέντρο. Μιλάμε για φυσικό κάλος και φυσικό περιβάλλον. Που θα καταστραφεί όλο αυτό. Θα καταστραφεί και θα γίνει ένας τεράστιος καθρέφτης για την ουσία. Μάλιστα. Με τα φωτοβολταϊκά που προτίθενται να βάλουν εκεί. Ναι, οι άνθρωποι εκεί πραγματικά διεκδικούσαν το δικαίωμα. Άρα έχουν γίνει προτάσεις, συγγνώμη, μου είπατε πριν έτσι για να το βάλουμε σε μια σειρά. Έχουν προτάσεις να γίνει κάπου αλλού. Δεν είναι ότι αντιτίθονται γενικότερα σε όλη αυτή τη λέλαπα της πράσινης ανάπτυξης. Απλώς δεν θέλουν και λογικό είναι με αυτά που όπως βλέπουμε να γίνουν σε τέτοια μικρή απόσταση από το χωριό τους και να καταστραφεί ο φυσικός πλούτος της περιοχής. Και ο φυσικός πλούτος και οι ίδιοι νιώθουν ασφυξία. Ακριβώς. Να υπάρχουν τόσο κοντά στο χωριό, 100 μέτρα, να αντιληφθούμε λίγο πόσο κοντά είναι. 100 μέτρα από τα σπίτια τους είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και συν να γνωρίσει και κάτι άλλο ο κόσμος που μας παρακολουθεί, ότι το χωριό, όπως ανέφερα, είναι κτηνοτροφικό, παράγει 7 τόνους γάλακτος
καθημερινά, έχουν μικρά βοσκοτόπια και μικρές έχουν βοσκοτόπια με μικρές κτηνοτροφικές μονάδες. Εάν γίνει το φωτοβολταϊκό πάρκο, μιλάμε και για άμεση καταστροφή, οικονομική καταστροφή του χωριού και της κτηνοτροφικής δραστηριότητας που έχουν. Ο σχεδιασμός... Που ζουν από εκεί. Ο σχεδιασμός δεν περικλεί και δεν έχει προβλεφτεί και τι θα γίνουν... Οι βοσκότοποι και όλα αυτά. Ο σχεδιασμός, κυρία Γκίκα, γενικά σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος που γίνονται αυτά και δεν είναι τυχαίο, μιας και το είπατε κι εσείς πριν, ότι βλέπουμε τέτοια επεισόδια να συμβαίνουν από τους κατοίκους. Κάτοικοι που ξαναλέω δικαίως διαμαρτύρονται για τον τόπο τους, για την εργασία τους, για τη ζωή τους και για το φυσικό περιβάλλον. Ποιος θα προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον και πού θα ζήσουμε. Αυτές οι αντιδράσεις λοιπόν υπάρχουν παντού. Τα είδαμε και στην Τίνο, ακριβώς. Τα είδαμε στα άγραφα, τα είδαμε στα άγραφα, τα είδαμε σε πολλές περιοχές της Ελλάδος που πραγματικά συμβαίνουν αυτό και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις βλέπουμε αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν επέμβαση κατά αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, μιλάμε για την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος από την αρχή που ξεκίνησε αυτό μας έχει δείξει. Και ως φαίνεται... Να θυμηθούμε και στοιχείο, για άλλους λόγους βέβαια, έτσι. Ναι, εκεί ήταν τραγικό. Για άλλους λόγους, εκεί τραγικό, όμως πολύ σωστά το αναφέρατε. Υπήρξε βίαιη καταστολή για τους ανθρώπους μας εκεί, γιατί όλοι συνανθρωποί είμαστε στον ίδιο τόπο. Μπορεί να μένουμε μακριά, αλλά ουσιαστικά τον ίδιο τόπο αγαπάμε, τη χώρα μας Ελλάδα. Ελλάς, οι άνθρωποι εκεί τους είχαν επιτάξει τις περιουσίες του στοιχείο για να φτιάξουν τα γνωστά kit, κέντρα πιστοποίησης μεταναστών. Την είδαμε τη βιαιότητα εκεί. Τη βιαιότητα την είδαμε και προσφάτως στα Τέμπη, που είχαμε το τεράστιο έγκλημα που έγινε και βγήκαν τα νέα μας παιδιά, οι φοιτητές, βγήκανε στους δρόμους και εκεί τους καταπνίξανε στο Σύνταγμα και εκεί τους καταπνίξανε με τα χημικά. Και μια διαδικασία γενικώς τρομοκράτησης, κυρία Γκίκα, του κόσμου. Όποιος λοιπόν δεν συμφωνεί, δέχεται τέτοια συμπεριφορά και τέτοια αντιμετώπιση. Και τελικά που καταλήγουν και αυτοί οι αγώνες που κάνουν σε τοπικό επίπεδο, κυρία Τσιμπογιάννη, όμως και αυτές οι διαμαρτυρίες, σε αυτά τα επεισόδια καταλήγουν. Καταλήγουν σε τέτοια επεισόδια, βλέπουμε μια πολιτεία ολόκληρη, βλέπουμε την αστυνομία που η αστυνομία, αν μη τι άλλο το λειτουργήμά της, είναι υπέρ του πολίτη. Εδώ τη βλέπουμε βέβαια να ακολουθεί άλλες εντολές και να λειτουργεί υπέρ των ιδιωτών. Και δεν είπε κανείς, κυρία Γκίκα, ότι να μην υπάρχει ανάπτυξη και να μην υπάρχουν και επενδύσεις. Βεβαίως να υπάρξει ανάπτυξη, βεβαίως να υπάρξουν επενδύσεις, αλλά ποτέ να μην προσβάλλονται τα δικαιώματα των κατοίκων. Η Ελλάδα έχει πραγματικά πάρα πολλές εκτάσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και αν και πάλι με πολλά ερωτηματικά για αυτή την πράσινη ενέργεια όπως την παρουσιάζουν. Και για τις επενδύσεις όπως τις ναι, παρουσιάζουν. Όπως την παρουσιάζουν, γιατί πράσινη ενέργεια ακούμε, καταστρέφεται το φυσικό περιβάλλον σε ολόκληρη την Ελλάδα, που το έχουμε ανάγκη, γιατί τώρα μιλάμε για τις καλαμιές, που το βουνό από πάνω, όπως σας είπα, έχει κέδρους. Ο κέδρος είναι από τη φύση του ένα δέντρο, το οποίο προφυλάσσει τη διάβρωση του εδάφους. Όταν θα κόψουν λοιπόν όλους τους κέδρους, το χωριό σε μια φυσική έντονη βροχόπτωση. Που δεν είναι κάτι σπάνιο. Όχι, πλέον είναι συνεχισμένο το φαινόμενο. Κινδυνεύει να φύγει όλο προς τα κάτω. Μα το γνωρίζουν και το καταλαβαίνουμε κι εμείς. Οπότε, γιατί να συζητήσουμε τώρα. Οι άνθρωποι, φανταστείτε, αύριο Πέμπτη συμβαίνει ένα στην πλατεία Κοζάνης, συμβαίνει μια μεγάλη συγκέντρωση. Μάλιστα. Προκειμένου, επειδή μιλάμε για τις Καλαμιές, αλλά όλη η Δυτική Μακεδονία έχει σχεδιαστεί να γίνουν εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών σε 600.000 στρέμματα, κυρία Αγγίκα. Είναι ο μεγαλύτερος σχεδιασμός τέτοιων εγκαταστάσεων και είναι στη Δυτική Μακεδονία. Μάλιστα. Και αύριο Πέμπτη, πραγματικά όλοι οι πολίτες εκεί έχουν συγκέντρωση προκειμένου... Για να δούμε λοιπόν τα κανάλια θα το καλύψουνε. Γιατί αυτό με τις Καλαμιές, όπως είπατε, δεν το καλύψανε όπως καθόλου. Όπως και τα άλλα περιστατικά. Η πληροφορία έρχεται από το διαδίκτυο, κυρία Τσιμπογιάννη. Εμείς δεν είδαμε. Και για όσους ψάχνονται κυριολεκτικά και ενδιαφέρονται να μάθουν ειδήσεις. Εγώ θα ήθελα να μας πείτε, γιατί είναι φανερή η στάση της πολιτείας γενικότερα, συσσαγωγικά το πολιτείας, για την κουβέντα μας. Γιατί πολιτεία δεν έχουμε. Ακριβώς. Ναι. Και φυσικά μπερδευόμαστε με το ρόλο της αστυνομίας, θα το συζητήσουμε αυτό. Αλλά θα ήθελα να δω και τη στάση του Δήμου. Γιατί ουσιαστικά
Από ό,τι διάβασα και ενημερώθηκα, είναι μία αποποίηση ευθυνών. Ένας δήμαρχος που δεν θυμάται καν αν έχει δώσει γνωμοδότηση θετική για όλα αυτά. Και γενικώς ένας εμπεγμός. Τι ακριβώς, τι γίνεται εκεί, πώς είδαμε τώρα σε αυτά τα επεισόδια τα οποία γίνανε την προηγούμενη Πέμπτη, mm-hmm. Είδαμε να παίρνει θέση και η τοπική αυτοδιοίκηση, ναι, και η περιφέρεια. Ναι. Και όλοι βγήκανε βέβαια επικοινωνιακά, όπως γνωρίζουν να κάνουν πάρα πολύ καλά, ότι ναι, εμείς είμαστε μαζί σας, σας στηρίζουμε, δείξανε ότι είναι κοντά στους κατοίκους. Mm-hmm. Βέβαια οι κάτοικοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, όπως και οι άνθρωποι οι οποίοι ψάχνονται και να μάθουν αν όντως η τοπική αυτοδιοίκηση είναι κοντά στους κατοίκους ή αν είναι ένα προεκλογικό τρικάκι, γιατί κοντά είναι και οι εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τον Οκτώβριο έχουν οριστεί. Και επειδή πραγματικά εμπέζουν με την νοημοσύνη των πολιτών, όχι, δεν ήταν ο Δήμος κοντά. Όχι, ο Δήμος έβαλε την υπογραφή του, έβαλε κύριε Έβαλε την Κίκα. Υπογραφή του, γιατί μας λέει... Έβαλε την υπογραφή του, κανονικά. Υπάρχουν στο διάβγεια αναρτημένες οι αποφάσεις. Mm-hmm. Έχουν οι ίδιοι κάτοικοι και μέσω των νομικών τους εκπροσώπων το έχουν δημοσιοποιήσει προς τα έξω. Και η τοπική αυτοδιοίκηση, λοιπόν, υπέγραψε. Και η αποκεντρωμένη διοίκηση. Ακριβώς. Τα έχουν όλα, λοιπόν, τόσο καλά κουμπωμένα, γιατί οι κάτοικοι μίλησαν ότι θα στραφούν νομικά και ήδη ζητούν ασφαλιστικά μέτρα. Όμως, η τοπική αυτοδιοίκηση, η αποκεντρωμένη διοίκηση, η πολιτεία δηλαδή, το κράτος, τους έχουν κλείσει, κυρία Γκίκα, που να μην, έτσι όπως τα έχουν υπογράψει και έτσι όπως έχουν κάνει όλο αυτό το πλαίσιο, να μην μπορούν τελικά σε δικαστήριο να βρουν το δίκιο τους. Και βγαίνουν και μιλάνε στα κανάλια, τους βλέπουμε να μιλάνε στα κανάλια και να λένε ότι ναι, εμείς υπερασπιζόμαστε, ναι, τα συνταγματικά, ναι, δικαιώματα των, ακριβώς, πολιτών μας. Κοροϊδεύουν στα μούτρα μας ξεκάθαρα. Και πραγματικά τώρα, για να πάμε και στην αστυνομία, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ, σε ποια δημοκρατία τέλος πάντων τα σώματα ασφαλείας και προστασίας των πολιτών έχουν αυτή τη συμπεριφορά. Σε ποια δημοκρατία. Δεν έχουμε δημοκρατία, κύριε. Είναι φανερό. Μα με ποια λογική θα μπορούσε κανείς αυτό που θα τον προστάτευε και θα τον ασφάλιζε πραγματικά να του πάει τα χέρια, κοιτάξτε, ή να επειδή δεν έχουμε ξεσκίζει δημοκρατία, τα ρούχα. Ναι, επειδή δεν έχουμε δημοκρατία και πραγματικά διοικούμαστε από μια ολιγαρχία και το πλέον πολλοί πολίτες το αντιλαμβάνονται αυτό, ότι εξυπηρετούνται τα συμφέροντα λίγων, ολίγων. Και όχι των πολιτών. Το ακούσαμε και είναι φανερό. Ποια το γνωρίζουμε. Σε πολλά επίπεδα. Γίνεται, σε πολλά επίπεδα. Ένα επίπεδο είναι αυτό που συζητάμε, mm-hmm, σήμερα. Είναι πάρα πολλά τα επίπεδα, λοιπόν, όπου πραγματικά ο πολίτης αισθάνεται μόνος του. Αισθάνεται ανασφαλής. Δεν μπορεί να απευθυνθεί στην αστυνομία. Το αστυνομικό όργανο που ουσιαστικά λειτουργεί για τον ίδιο τον πολίτη είναι απέναντι από τον πολίτη. Φοβάται να απευθυνθεί στο αστυνομικό όργανο και βλέπουμε αυτή τη σύγχυση η οποία πραγματικά υπάρχει και το φόβο. Και αυτό το φόβο οι ίδιοι τον έχουν καλλιεργήσει. Και όταν λέω οι ίδιοι, μιλάω για τα κόμματα. Τώρα είναι η Νέα Δημοκρατία, πιο πριν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Μην ξεχνάμε ότι και ότι επί ΣΥΡΙΖΑ στις πρέσπες, κουτρουβαλώντας ρίχναν τον κόσμο κάτω, που είχε πάει να διαμαρτυρηθεί για αυτή την προδοτική συμφωνία των πρεσπών που ξεπουλήσανε χωρίς να ρωτήσουν κανέναν, ξεπουλήσαν το όνομα της Μακεδονίας. Τότε λοιπόν τους ρίχνανε από πάνω από το βουνό και έφευγε ο κόσμος, ναι, κάτω. Δεν έχει κομματικό χρώμα αυτό που συμβαίνει. Και ούτε και ακούσαμε και κανένα να διαμαρτύρεται. Όλοι μαζί είναι. Ακριβώς. Είναι όλοι μαζί. Και είναι ο καιρός τώρα να γίνουν και οι πολίτες όλοι μαζί, κυρία Κίκα. Γιατί μόνον έτσι θα μας φοβηθούν. Θα ήθελα να μας πείτε, εκτός από αυτό, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα συμμετάσχετε και στις επόμενες τώρα στις εκλογές, έτσι δεν είναι? Να ξεκαθαρίσουμε ότι η Ελλήνων Συνέλευση θα συμμετάσχει πάντα σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, θα είναι παρούσα και γιατί είναι καθήκον μας, είμαστε ο πολιτικός φορέας του έθνους, mm-hmm, των Ελλήνων, mm-hmm, και ως καθήκον μας και γιατί το ζητάει και ο κόσμος. Πλέον δηλαδή η Ελλήνων Συνέλευση θα έχει σταθερή παρουσία και εμφάνιση σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Βεβαίως και στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις θα είμαστε παρόν και ζητούμε την ψήφο όλων των πολιτών. Μάλιστα. Οπότε θέλω λίγο έτσι να μας πείτε και τη δική σας πρόταση και για την ενέργεια, εκτός βέβαια και για την αστυνομία, πώς πρέπει να είναι τα πράγματα. Για να δούμε λιγάκι πώς θα είναι η επόμενη μέρα και πώς θα συμβεί να υπάρχει αυτή η επόμενη μέρα που θα είναι για όλους πραγματικά. Καταρχήν, πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα, κυρία Γκίκα. Είναι ζητούμενο όλων των πολιτών, θα τολμήσω να πω όλων των πολιτών πια, γιατί όλοι έχουν διαπιστώσει ότι δεν έχουμε επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει μέλλον,
Βλέπουν όλοι ένα αδιέξοδο μπροστά και επειδή πραγματικά αυτό κάνει κακό και στην υγεία μας και ήδη ο κόσμος αρρωσταίνει και πεθαίνει κυριολεκτικά καθημερινά με όλο αυτό το άγχος και όλη αυτή την πολύ βεβαρημένη κατάσταση την ψυχολογική που πραγματικά αναζητάει την επόμενη μέρα. Η Ελλήνος Συνέλευση πραγματικά έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Εν αντιθέσει με όλα αυτά τα κόμματα που τα είδαμε, κυβερνήσανε, απέτυχαν παταγωδώς. Δεν κάνανε τίποτα, αντίθετα ζημίωσαν όλους εμάς. Οπότε εμείς με νέα πρόσωπα, άφθαρτα πρόσωπα, γιατί τούτοι εδώ όλοι ακολουθούνται με τεράστια σκάνδαλα και μάλιστα θα λογοδοτήσουν όταν θα αναλάβει η Ελλήνων Συνέλευση τη διακυβέρνηση της χώρας για αυτά τα σκάνδαλα που έχουν κάνει, για ό,τι έχουν πράξει. Να γνωρίζετε, κυρία Αγγίκα, και να γνωρίζουν και οι τηλεθεατές της εκπομπής σας και όλος ο κόσμος που μας παρακολουθεί, και θα λογοδοτήσουν και στη φυλακή θα μπουν και θα γυρίσουν τα κλεμμένα. Οπότε εμείς ναι, συμμετέχουμε με άφθαρτα πρόσωπα, χωρίς σκάνδαλα, πεντακάθαροι, δεν έχουμε τίποτα το οποίο να μας ακολουθεί. Ο πρόεδρος της Ελλήνων Συνέλευσης, ο Αρτέμης Όρας, είναι παρόν και χαράσει στρατηγική, γιατί πολλοί μας ρωτούσαν πού είναι ο πρόεδρος, ο Αρτέμης Όρας. Ο πρόεδρος λοιπόν είναι παρόν, χαράσει τη στρατηγική, ήδη την είχε χαράξει από το 2015. Η οποία στρατηγική, κυρία Τσιμπογιάννη, και να σας διακόψω, ακούστηκε μέσα στα μεσάνυχτα. Και μία φορά το βράδυ, έτσι δεν είναι, και η διακαναλική σας και η συνέντευξη του πολιτικού αρχηγού και η διακαναλική, μάλιστα, παίχτηκε στα κανάλια αργά τη νύχτα. Σε αντίθεση και με άλλα, δεν θα πω και με άλλα, για άλλα μικρά κόμματα. Και είναι και κάτι το οποίο προβλημάτισε, εμείς γνωρίζουμε, αλλά είναι και κάτι που προβλημάτισε πάρα πολύ κόσμο, μάλιστα. Γιατί τόσο αργά. Και δίνουν οι ίδιοι τις απαντήσεις. Μάλιστα. Υπάρχει φόβος με τον Αρτέμης Όρα από τη στιγμή που εμφανίστηκε η κυρία Αγγίκα. Είναι ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός, ο οποίος κυνηγήθηκε ανελέητα, φυλακίστηκε για τις πολιτικές του πεπιθήσεις και για τις αποκαλύψεις που έκανε για τον πλούτο που διαθέτουμε όλοι εμείς οι Έλληνες. Ναι, ακόμη και σήμερα προσπαθούν, όπως λέτε, να, όσο γίνεται πιο αργά, πιο πίσω, να προβληθούν οι θέσεις της Ελλήνων Συνέλευσης. Ενέργεια. Τους βλέπουμε να λένε για πράσινη ενέργεια. Καιρό τώρα. Βλέπουμε ανεμογεννήτριες, οι οποίες να γνωρίζουν όσοι δεν το έχουν ψάξει και να το ψάξουν όλοι οι άνθρωποι. Πλέον έχουμε την πληροφορία. Είναι τόσο αντίθετες με το φυσικό περιβάλλον. Δεν είναι ανακυκλώσιμες. Όταν θα χαλάσουν, μιλάμε για μεγάλη ζημιά, η οποία συμβαίνει εκεί που βρίσκονται. Υπάρχει έρευνα γι' αυτό και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ακριβώς. Έχει γίνει έρευνα που δεν είδαμε όσο καιρό λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά με τεράστιους καθρέφτες τα φωτοβολταϊκά, τα οποία και οι ίδιοι στο χωριό στις Καλαμιές φοβούνται για αυτή την ακτινοβολία που θα βγαίνει και θα είναι τόσο κοντά στο χωριό τους. Τι κακό συμβαίνει στην υγεία πλέον των πολιτών. Mm-hmm. Είδατε κάποια μείωση στην ενέργειά μας, στο ρεύμα μας, σε κάπου. Έχουμε πράσινη ενέργεια. Έχουμε βάλει ανεμογεννήτριες, βάλαμε φωτοβολταϊκά. Δεν έχει δει κανείς τίποτα, κυρία Αγγίκα. Εκτός από την καταστροφή και η καταστροφή στο πορτοφόλι μας συνεχίζεται από το ΕΤΗ. Ακάθεκτα. Ακάθεκτη, ναι. Με την Ελλήνων Συνέλευση να γνωρίζετε ότι θα απελευθερωθούν, γιατί υπάρχουν πατέντες, υπάρχουν πραγματικά εφευρέσεις για ελεύθερη κυριολεκτικά ενέργεια, οι οποίες χρόνια είναι κρυμμένες στο σιρτάρι γιατί δεν εξυπηρετούν. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με ό,τι γνωρίζουμε. Όχι, σήμερα. Δεν θα έχει καμία σχέση. Θα βγουν στην επιφάνεια όλες λοιπόν αυτές οι εφευρέσεις, οι πατέντες για ελεύθερη ενέργεια, οι οποίες κυριολεκτικά θα λειτουργούν υπέρ του πολίτη, γιατί τώρα βλέπουμε μια υπερκοστολόγηση στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, που ουσιαστικά το ρεύμα, κυρία Αγγίκα, περνάει μέσα από ένα δίκτυο. Ναι. Δεν χρεώνεται αυτό. Χρήση κάνουμε του δικτύου. Βεβαίως. Το να πληρώσουμε μια συντήρηση, μια καλή συντήρηση του δικτύου, βεβαίως, ναι, να υπάρχει μια συμμετοχή του πολίτη όσον αφορά την καλή χρήση του δικτύου. Τώρα, το περνάει το ρεύμα και περνάει, φεύγει και μας χρεώνουν, εντάξει. Και όχι μόνο το ρεύμα, μας χρεώνουν ένα καρό πράγματα, κυρία Τσιμπογιάννη. Όλα αυτά λοιπόν, επειδή μιλάμε για έναν τεράστιο ανθρωποκεντρικό οργανισμό, την Ελλήνων Συνέλευσης, όπου πραγματικά κινείται γύρω από τον άνθρωπο, με πρώτη στο καθήκον τον άνθρωπο, τα δικαιώματά του, τα δίκαιά του για την ακρίβεια, γιατί δικαιώματα έχουν οι σκλάβοι. Τα δίκαιά του και το πώς θα ζήσει ένας άνθρωπος κυριολεκτικά σε ένα φυσικό περιβάλλον το οποίο θα προστατεύεται από παντού, θα έχει ασφάλεια, θα έχει εργασία, θα έχει παροχές υγείας, θα είναι από παντού καλυμμένος, είναι πρωταρχικό μας καθήκον. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν, ναι, βεβαίως.
φέτος και η ενέργεια θα είναι δωρεάν με μια χρέωση όσον αφορά το δίκτυο. Και πολλές πατέντες που θα βγουν στην επιφάνεια για να λειτουργήσουν και άλλες μορφές ενέργειας. Μάλιστα. Αυτό είναι η απάντηση του προγράμματος της Ελλήνων Συνέλευσης. Μάλιστα. Και όσον αφορά την ελληνική αστυνομία, τα έχουμε ξαναπεί εδώ, κυρία Τσιμπογιάννη, για το πώς θα πρέπει να λειτουργούν τα σώματα ασφαλείας. Στα σώματα ασφαλείας, οπωσδήποτε βλέπουμε τώρα σώματα ασφαλείας, τα οποία ουσιαστικά, όπως περιγράψαμε και πριν και όπως και βλέπουμε στις εικόνες, όχι όλοι, δεν θα πούμε ποτέ για όλους. Μιλάμε για συγκεκριμένες επίλεκτες ομάδες, μονάδες, οι οποίες παίρνουν εντολές. Παίρνουν εντολές και τις εκτελούν. Και μάλιστα παίρνουν εντολές, υπάρχει βέβαια ο αρχηγός τους, πάντα γίνονται κρίσεις, κάθε χρόνο γίνονται κρίσεις, υπάρχει ο αρχηγός του αστυνομικού σώματος, υπάρχει όμως και ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Και έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, επέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, είδαμε τώρα προσφάτως καρατόμηση του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας, γιατί αποκάλυψε κάποια πράγματα τα οποία δεν ήταν αρεστά στη διοίκηση, την πολιτική διοίκηση, καρατόμηση λοιπόν του Υπουργού, με την Ελλήνων Συνέλευσης, διακυβέρνηση της χώρας, μιλάμε για μια πλήρη αξιοκρατία στην ηγεσία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από πάνω, να είναι όλα όπως πρέπει, άνθρωποι άξιοι, άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έχουν πάθει αδυναμίες για να μπορούν να είναι επιρρεπείς σε οτιδήποτε. Εάν δεν εκτελούν, κυρία Γκίκα, όπως πρέπει υπέρ του πολίτη, γιατί θα ορκίζονται για αυτό το λόγο, έχουν φύγει την επόμενη μέρα και έχουν αντικατασταθεί. Ίαση στο αστυνομικό σώμα, γιατί βλέπουμε πραγματικά πολλά σκάνδαλα μέσα στην ελληνική αστυνομία. Mm-hmm. Συνεχώς βγαίνουν σκάνδαλα διαφθοράς. Ίαση λοιπόν μέσα στο αστυνομικό σώμα και βέβαια και οι άνθρωποι αυτοί να ελέγχονται και από τους φυσικούς προϊστάμενους, τους πολλούς εισαγγελείς σε κάθε αστυνομικό τμήμα που θα ελέγχουν τη διαδικασία τους, κάμερες που θα φορούν για να μπορούμε να βλέπουμε τι κάνουν όλη μέρα, εξοπλισμό στα πάντα τους ό,τι χρειαστεί, γιατί ναι, η Ελλήνων Συνέλευση έχει και το πρόγραμμα και έχει και τα χρήματα, κυρία Γκίκα, προκειμένου να επενδύσει σε αυτά που μόλις σας ανέφερα, και στον εξοπλισμό και στο προσωπικό, να γίνουν όλα όπως πρέπει και τελικά να φτάσει αυτή η προστασία και η ασφάλεια να τη νιώσει ο πολίτης. Και να υποθέσω, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, να αλλάξει η εντολή, από πού έρχεται αυτή η εντολή, έτσι δεν είναι. Γιατί αυτή τη φορά ξέρουμε από πού έρχονται οι εντολές, καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί όλο αυτό, άρα ποια θα είναι η αλλαγή στην επόμενη μέρα. Η αλλαγή στην επόμενη μέρα είναι να ψηφίσουν όλοι οι συμπολίτες μας την Ελλήνων Συνέλευσης για να δούμε την επόμενη μέρα, όπως είπα, γιατί οι εντολές πραγματικά έρχονται από μακριά και δεν μιλάμε μόνο για το σώμα της ελληνικής αστυνομίας, τα σώματα ασφαλείας. Μιλάμε και για αυτές τις μαριονέτες που είναι μέσα στη Βουλή. Ακριβώς. Γιατί αυτοί είναι όλοι ανίκανοι, κυρία Γκίκα. Ουσιαστικά κουμπάκια είναι που τα πατάνε και εκτελούν. Μόλις φύγουν αυτοί οι άνθρωποι από εκεί και αναλάβουν Έλληνες κυριολεκτικά με μοναδικό συμφέρον και καθήκον την προάσπιση των συμφερόντων της χώρας και των πολιτών, κόβονται και οι σχέσεις με αυτούς που δίνουν τις εντολές, γιατί εμείς θα προχωρήσουμε και στο επόμενο στάδιο, κυρία Γκίκα, και από την Ελλάδα θα γίνει ένα τεράστιο ντόμινο και αυτή η επόμενη μέρα δεν είναι μόνο για τους Έλληνες. Αυτή η επόμενη μέρα πρέπει να έρθει και στους άλλους συνανθρώπους μας, στις άλλες χώρες και της Ευρώπης, αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη, οι οποίοι είναι όλοι υπόδουλοι και όλοι φοβισμένοι και τρομοκρατημένοι, στο ίδιο καθεστώς. Γιατί όλοι αυτοί, τα κόμματα λοιπόν, γιατί σε αυτούς αναφερόμαστε, αυτό προσπαθούν να κάνουν. Τρομοκρατία, φόβο, για να μην μιλάει κανείς και να μην διεκδικεί κανείς σε αυτά που πραγματικά είναι δικά του. Πρέπει να προστατεύσει την υγεία του, πρέπει να προστατεύσει την περιουσία του, πρέπει να προστατεύσει ο πολίτης το φυσικό του περιβάλλον. Και τέλος πάντων, κυρία Τσιμπογιάννη, γιατί να βλέπουμε τέτοιες σκηνές και γιατί να μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες, αφού εμείς τους δίνουμε αυτό το δικαίωμα με την ψήφο μας, με απλές υπογραφές να συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Εκεί χρειάζεται ο πολίτης, κυρία Γκίκα, και τώρα ναι, ενεργοποιούνται οι πολίτες. Δεν είχαμε πολίτες, γεγονός είναι. Δεν καλλιεργήθηκε ποτέ μέσω της παιδείας μας τα παιδιά μας να βγαίνουν και να είναι οι μελλοντικοί πολίτες και να χαίρουν πραγματικά κρίσεως και αρχής. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν θα το κάνουμε εμείς μέσω της παιδείας, προκειμένου να δημιουργηθούν πολίτες οι οποίοι θα έχουν την πλήρη άποψη τι θα συμβεί στη χώρα τους και θα είναι αυτοί οι οποίοι θα χαράζουν το μέλλον τους. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Τσιμπογιάννη, σήμερα για την παρουσία σας εδώ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και αρκετές φορές μέχρι την εκλογική διαδικασία. Με χαρά μου. Θα είμαστε εδώ και για την επικαιρότητα και βεβαίως για όλες αυτές τις ωραίες προτάσεις που πρέπει να γίνουν γνωστές σε όλους, γιατί πράγματι έχουμε επιλογή.
Έχουμε επιλογή και μην ξεχνάει κανείς ότι αυτό που είδαμε σήμερα, το αποτρόπαιο θέαμα να χτυπούν συνταξιούχους ανθρώπους και να τους πετάνε κάτω, αυτό είναι ένα δείγμα αυτής της κυβέρνησης η οποία τώρα είναι υπηρεσιακή, αλλά ουσιαστικά ακολουθεί το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και υπάρχει μια συνέχεια. Αυτό λοιπόν είναι ένα δείγμα τι μας περιμένει. Μην τους το επιτρέψουμε λοιπόν. Να μην τους το επιτρέψουμε. Υπάρχει επιλογή 25 Ιουνίου Ελλήνων Συνέλευση. Μάλιστα. Και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας αποδεσμεύσουμε, αγαπητοί τηλεθεατές, να περάσουμε και στο επόμενο θέμα μας. Ο καλεσμένος μας θα είναι και αυτός ζωντανά εδώ στο στούντιο. Θα μείνουμε λίγο λοιπόν στον απόϊχο των αποτελεσμάτων της εκλογικής διαδικασίας της 21ης Μαΐου. Να τη δούμε λίγο. Είναι πολύ σημαντικό να φωτίσουμε κάποια σημεία για πολλωστή φορά θα λέγαμε, γιατί από εδώ, από αυτή την εκπομπή, έχει αναλυθεί πάρα πολύ η διαβλητότητα, θα λέγαμε, της εκλογικής διαδικασίας. Έχει αποκαλυφθεί όλη αυτή η διαδικασία που τελικά δεν είναι καθόλου δημοκρατική και ουσιαστικά είναι ένα θέατρο το οποίο είμαστε απλά θεατές. Όλα αυτά, λοιπόν, θα τα δούμε με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Αθανάση Αναγνωστόπουλο. Είναι υποψήφιος βουλευτής με το πολιτικό φορέα και αυτός Ελλήνων Συνέλευσης, στο Β3, νότιο τομέα Αθηνών. Κύριε Αναγνωστόπουλε, χαίρομαι που σας έχουμε κοντά μας. Είναι η πρώτη φορά μετά τις εκλογές. Οπότε θα συζητήσουμε μαζί λίγο, έτσι να μείνουμε σε αυτόν τον απόϊχο, τι έχει συμβεί. Γιατί όλοι νιώσαμε το πρώτο σοκ, έτσι, μετά καταλάβαμε και αντιληφθήκαμε τι ακριβώς έχει παιχτεί, αλλά λίγο να δούμε και τη δική σας τοποθέτηση, πώς τα είδατε εσείς, τι μηνύματα πήρατε, που εντοπίσατε κάποια σημεία που πρέπει να αναλύσουμε. Χαίρετε κυρία Γκίκα, σε εσάς και στους εξαιρετικούς τηλεθεατές μας. Θα σταθώ σε αυτό που είπατε, στην ερώτηση δηλαδή, πώς νιώσαμε. Όπως όλοι, παγωμένοι. Όλοι οι συμπολίτες μας παγώσανε. Ακόμα και αυτοί που ψηφίσανε τη Νέα Δημοκρατία, δεν το πίστευαν. Το πίστευαν στα μάτια τους, το αποτέλεσμα. Ναι, αποτέλεσμα δεν είχαν το κουράγιο, αλλά ίσως και τη βενζίνη, για να πανηγυρίσουν. Να μπουν στα αυτοκίνητά τους, όπως παλιότερα με σημεούλες, αν θυμόσαστε. Η αλήθεια είναι ότι δεν έγιναν τέτοιοι εορτασμοί. Έτσι. Δεν έγιναν τέτοιοι εορτασμοί και δεν πρέπει να γίνονται στην πραγματικότητα. Τι γιορτάζουμε, γιατί τι γιορτάζουμε, κέρδισε κάποιος κάποιο έπαθλο. Μήπως θέλουν κάτι διαφορετικό οι μισοί συμπολίτες από τους άλλους μισούς. Όχι. Όμως, κυρία Γκίκα, τόσα χρόνια μας έχουν μάθει στο διαχωρισμό. Έτσι. Γι' αυτό έχουν δημιουργηθεί από τότε τα κόμματα, από το 1843. Πώς πήραμε λοιπόν την όλη κριάδα, γιατί αυτή ήταν κριάδα. Είναι δυνατόν μετά από τόσες συμφορές που έχουν φέρει όλα αυτά τα κόμματα στη πατρίδα μας, στη χώρα μας, να υπάρχει άνθρωπος που τους ψηφίζει? Αναρωτιούνται. Αυτή η ερώτηση είναι ακριβώς και του κόσμου. Από ό,τι ακούμε γύρω μας, είναι αυτό. Είναι δυνατόν. Το 80% που συζητώ αναρωτιόταν πού τους βρήκαν τους ψήφους. Τι έγινε λοιπόν, κύριε. Μιλάμε για ένα φιάσκο, κύριε Αγγίκα. Μας το είπαν μόνοι τους πάλι, τα δικά τους τα μέσα ενημέρωσης, που μέχρι τώρα τα λέμε εξαπάτησης, γιατί ουσιαστικά έτσι είναι, άρχισαν να λένε αλήθειες. Δηλαδή, αφού τους παρακίνησε ο πρόεδρος μας, μέσα από τη διακαναλική, που όπως είπατε και πολύ σωστά προηγουμένως, επέλεξε να την βάλουν ξημερώματα 2 και 5 το πρωί, και να μην την αφήσουν κιόλας επάνω να μπορεί ο συμπολίτης την επόμενη μέρα το πρωί, όταν ήθελε να τη δει, όχι. Κατέβηκε. Α, κατέβηκε κιόλας. Βεβαίως, δεν έμεινε. Έπαιξε και κατέβηκε. Μια πληροφορία που δεν τη γνώριζε, κύριε Αναγνωστόπουλο. Βεβαίως, δεν έμεινε η διακαναλική της Ελλήνων Συνέλευσης. Όποιος πρόλαβε ήταν ξύπνιος στις 2 και 5, μέχρι 3 παρά 20 πόσο ήταν ο χρόνος της διακαναλικής, πρόλαβε. Από εκεί και έπειτα θα έπρεπε να ανατρέξει στα δικά μας μέσα, που ανεβάσαμε και διατηρούμε την διακαναλική μας, όπου καλώ τους συμπολίτες μου να την παρακολουθήσουν ακριβώς σε όλα τα μέσα, και στο Έλευσης TV, αλλά και όπου έχει ανέβει, και να μάθει την αλήθεια, γιατί αυτό δεν θέλουν. Δεν θέλουν να γνωρίσει ο πολίτης, ο συνέλληνάς μας, να γνωρίσει πραγματικά ότι έχει τη δύναμη της λύσης. Μάλιστα. Η οποία λύση υπάρχει εδώ. Και θα έρθουμε και εδώ. Βεβαίως. Τι λέγατε λοιπόν για το... Έλεγα λοιπόν ότι μόνοι τους εμφάνισαν ότι οι εκλογικοί κατάλογοι περιλαμβάνουν 169.000 άτομα πάνω από...
Ορίστε. 179 νομίζω. 179. Εντάξει, δεν έχει σημασία γιατί μήπως είναι τόσοι. 10.000 πάνω, 10.000 κάτω. Μήπως είναι τόσοι. Μήπως είναι μόνο αυτοί. Έτσι. Άλλοι διαδίδουν και λένε μέσα από βίντεο ότι είναι 1,5 εκατομμύριο οι νεκροί που ψηφίζουν. Τελικά τι έγινε οι νεκροί, τους βγάζουν και... Προφανώς. Μάλιστα μερικοί μπορεί να συνάντησαν και τους παππούδες τους στα εκλογικά κέντρα που τους έχουν το χάσει χρόνια. Το διακομωδούμε για να μην φρίξουμε, γιατί πραγματικά με αυτούς τους εκλογικούς καταλόγους θα ξαναπάμε στη δεύτερη εκλογική. Πολύ ωραίο ερώτημα, μου αρέσει, με κάνετε να χαμογέλα. Θέλετε να διευθυμίσω, έτσι, δεν χαίρομαι. Δεν πρόκειται να αλλάξουν οι εκλογικοί κατάλληλοι, με αυτούς θα πάμε, κυρία Γκίκα. Ναι, με αυτούς τους καταλόγους θα συνεχίσουμε την πορεία μας. Την πορεία της επιλογής. Τι εντοπίσατε λοιπόν σε αυτή την... Εντοπίσαμε λοιπόν, όχι μόνο εμείς, αυτά που εντόπισαν όλοι και τα διέδιδαν. Καταρχήν, άφαντος κάποιος δικαστικός επιμελητής μαζί με τους Σάκους, στην Κρήτη, τον ψάχνανε. Δεν ξέρω αν τον βρήκανε. Είδαμε τα δημοσιεύματα, δεν είδαμε τι έγινε στην πορεία. Ναι, τον βρήκανε, δεν το ξέρουμε. Αυτό δεν ξέρω. Πάντως, δεν υπήρχαν 20 σάκοι από την καταμέτρηση. Μάλιστα. Έπειτα, η όλη διαδικασία βέβαια, έχω δει κάποια συγκεντρωτικά αποτελέσματα, δηλαδή σε πόλη να είναι 152.000 και να εμφανίζονται 212 οι ψηφίσαντες. Έχουμε και τέτοια. Ναι, διάφορα έχουν γίνει και φυσικά προς μεγάλη έκπληξη στις Σέρες. Παμψηφί. Με μεγάλη διαφορά πρώτος. Ναι, ο υπουργός ο οποίος έκανε τόση συμφορά με το σε εισαγωγικά έργο του. Μάλιστα. Και όχι μόνο. Οι υπόλοιποι όλοι έχουν ευθύνες. Άρα λοιπόν ποιος ψήφισε, κυρία Γκίκα, και ποιος ψηφίζει όλους αυτούς. Η απορία είναι ότι αφού οι εκλογικοί κατάλογοι δεν εκαθαρίζονται, σαφώς αυτό αλλοιώνει εξυπαρχής το αποτέλεσμα. Της όποιας εκλογικής διαδικασίας. Και δεν είναι η μόνη τρύπα στην εκλογική διαδικασία. Και δεν είναι η μόνη, σαφώς. Είναι η όλη διαδικασία με την οποία γίνεται και μάλιστα μέσα από μια εταιρεία που έχουμε αναδείξει πολλές φορές και που τελευταία έμαθα ότι τους σέρβισε, τους έχει στην Ουκρανία. Έτσι διαδόθηκε. Δεν είμαι σίγουρος, δεν μπορώ να το δώσω σαν... Αυτό δεν νομίζω να έχει τόση σημασία όσο το ότι στις 8 η ώρα το απόγευμα μας λέγανε για τα αποτελέσματα που ακόμα γινόταν η καταμέτρηση μέσα στα... Ναι, αλλά θέλω τμήματα. Να επισημάνω κάτι όμως. Ναι. Μας δείχνουν πάντα την αλήθεια, απλά δεν θέλουμε να τη δούμε. Mm-hmm. Στο κάτω μέρος γράφουν ότι αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι επιβεβαιωμένα από τα πρωτοδικεία. Τα οποία ξέρουμε ότι μέχρι να φτάσουν όλα και να έχουν γίνει όπως πρέπει, θέλουμε τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Ακριβώς. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά όμως, δόθηκε η εντολή σχηματισμού, η οποία επεστράφει, ξαναδόθηκε πίσω από τον άλλον. Και στο τέλος όμως δεν είδαμε την πρόεδρο της Δημοκρατίας να καλεί όλους τους κομματικούς αρχηγούς για να δουν αν μπορούν να δώσουν μια λύση, γιατί ούτως ή άλλως αυτοί δεν έχουν διαφορετικές γραμμές. Ο ένας συνεχίζει την τακτική των αφεντικών του άλλου. Τι περιμένουμε από αυτή την εκλογική διαδικασία? Δηλαδή τώρα, ποιο είναι το διακύβευμα, θα... Να βγει αυτοδύναμη, αυτό λένε πάλι. Ναι, και μπορεί να πάμε και σε τρίτη εκλογική αναμέτρηση, αν δεν έχουν αυτοδυναμία. Κύριε Γκίκα, θα μπορούσαμε να πούμε ένα πράγμα, ότι είναι όλη αυτή η κομματοκρατία ενάντια στον πολίτη, ο οποίος εκπροσωπείται πλέον νόμιμα από την Ελλήνων Συνέλευση από το 2015, από το έθνος των Ελλήνων, δηλαδή έχει νομική υπόσταση και εκπροσώπηση, και το τονίζω, εκπροσώπηση και όχι αντιπροσώπευση. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι εδώ και θα μου το... Θέλετε κάτι να πείτε? Είμαι στην διάθεση σας. Επειδή υπάρχει λοιπόν, ο κόσμος έχει καταλάβει. Ο περισσότερος, και το βλέπουμε και από την αποχή. Ακόμα και αυτοί που θέλανε να αντιδράσουν και φτάσανε μέχρι τα εκλογικά τμήματα να ψηφίσουν, επέλεξαν κάποια μικρά κόμματα για να μην ψηφίσουν τα... Υποτίθεται σε εισαγωγικά μεγάλα κόμματα, αυτά τέλος πάντων που ήταν μέσα στη Βουλή πριν. Το θέμα είναι ότι εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένας εγκλωβισμός αυτό. Γιατί γνωρίζουμε ότι και ψηφίζοντας μικρά κόμματα, ουσιαστικά λένε οι πολίτες και αυτοί απέχουν ότι δεν ψηφίζουν ούτε τα μικρά κόμματα, γιατί έτσι ισχυροποιούν το πρώτο. Σωστά. Και έτσι απέχουν. Τι έχετε να απαντήσετε? Γιατί και εσείς είσαστε στο ποσοστό αυτό που δεν μπήκε στη Βουλή. Ναι. Και έχετε να απαντήσετε σε όλους αυτούς που βρίσκονται σε αυτή τη θέση και λένε ότι δεν μπορώ να στηρίξω κανέναν, ούτε τα μικρά κόμματα. Τι έχετε να απαντήσετε? Ναι, εύλογο το ερώτημά σας. Καταρχήν έχω να απαντήσω το εξής, ότι ο συμπολίτης μας πρέπει να συμμετέχει στις εκλογές, να
συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία, γιατί είναι η ευκαιρία του για να διαφοροποιήσει και να κάνει τη μεταρρύθμιση που θέλει. Όσον αφορά τώρα αυτό που αναφέρατε για τα μικρά κόμματα, το λέτε πολύ σωστά. Είναι κόμματα. Θα πρέπει να κάνουμε, κύριε Γκίκα, μια μεγάλη διαφοροποίηση, γιατί η Ελλήνων Συνέλευσης δεν είναι ένα μικρό κόμμα. Η Ελλήνων Συνέλευσης είναι πολιτικός φορέας του έθνους των Ελλήνων. Είναι εδώ για να ενώσει όλους τους Έλληνες, χωρίς κόμμα, χωρίς χρώμα, χωρίς δόγμα. Γι' αυτό και καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να ενωθούν, να συνενωθούν μαζί μας, με τα αδέλφια τους δηλαδή, ενάντια σε αυτή την κομματοκρατία που είναι όλοι μαζί εναντίον μας. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι τα υπόλοιπα είναι κόμματα, εξυπηρετούν το ίδιο που κάνουν τα μεγάλα κόμματα, αλλά... Να ολοκληρώσουμε βεβαίως τη σκέψη. Να γίνει πιο σαφές. Να γίνουμε πιο ξεκάθαροι. Είδαμε από τα ίδια τα γεγονότα ότι τα μικρότερα αυτά κόμματα που έχουν δημιουργηθεί και είναι 35 πόσα είναι συνολικά, εξαιρώντας την Ελλήνων Συνέλευση, έχουν να κάνουν ότι έχουν διαδρομές ένωσης με τα μεγαλύτερα κόμματα. Δηλαδή δημιουργούνται ακριβώς για να πάρουν τους δυσαρεστημένους που μπορεί να φύγουν από τις μεγάλες δικές τους παρά τις τάξεις. Μάλιστα, δηλαδή. Μάλιστα, δηλαδή να μαζέψουν τους δυσαρεστημένους, ναι μεν, αλλά πάλι σε κομματάκια. Ακριβώς. Μάλιστα. Θα το δώσω σαν ένα δείχτη του κάθε κόμματος, που όταν του φύγουν μερικά ψαράκια, βγάζουν απόχες τα μικρά κόμματα για να τα μαζέψουν. Και θα το επιβεβαιώσω αυτό με μια απόδειξη ξεκάθαρη από τις ίδιες, από τα ίδια τα γεγονότα. Είδαμε ένα κόμμα το οποίο ονομάζεται Κότες να βγαίνει ο εκπρόσωπός του και να λέει ότι εμείς τώρα πλέον δεν θα συμμετέχουμε στον επόμενο εκλογικό γύρο, αλλά συστήνουμε στους ψηφοφόρους μας να ψηφίσουν το ΚΚΕ. Έπεσαν οι μάσκες. Οι μάσκες πέφτουν διαρκώς. Με όλα τα κόμματα αυτά που δημιουργούνται από το πουθενά και τα βλέπουμε σε εισαγωγικά από πού χρηματοδοτούνται, γιατί θα πρέπει να τοποθετήσουμε εδώ και το εξής, ότι θα πρέπει ο συμπολίτης μας να καταλάβει ότι όλα αυτά τα κόμματα, ξεκινώντας από τα μεγάλα, σε εισαγωγικά μεγάλα, Νέα Δημοκρατία, αυτά ΣΥΡΙΖΑ, που, τέλος πάντων, αυτά που είναι τα κοινοβουλευτικά τόσα χρόνια, ότι οι εκλογές, η εκλογική διαδικασία που διενεργούνται από αυτά τα κόμματα χρηματοδοτείται από εμάς τους ίδιους. Σωστά. Ενώ εμείς ως έθνος των Ελλήνων, σαν Ελλήνων Συνέλευση, δεν χρηματοδοτούμαστε από κανέναν. Μάλιστα. Από εμάς τους ίδιους. Μάλιστα. Και είναι άδικος, άνισος ο αγώνας, θα έλεγαμε, έτσι. Άνισος, και ειδικά όταν δεν έχεις και σωστή πρόσβαση. Που την είδαμε. Την είδαμε μέσα από τη διαδικασία της R3 να μας βάζει στις 2 και 5 τη νύχτα. Αυτό, αν αυτό είναι η σιγωρία, η ισονομία. Δεν υπάρχει αυτό και το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές, κυρία Αναγνωστή. Άρα λοιπόν ξεκαθαρίζουμε στο γεγονός ότι όλα αυτά τα μικρά κόμματα λοιπόν λειτουργούν σαν βαλβίδες ασφαλείας για τα μεγαλύτερα, για να συλλέξουν τους δυσαρεστημένους και να τους ξαναγυρίσουν πάλι. Πρακτικά αυτό κάνουν. Ακριβώς. Έτσι. Ενώ εμείς μιλάμε και λέμε ότι είμαστε πολιτικός φορέας, δεν είμαστε ένα μικρό κόμμα, είμαστε ο πολιτικός φορέας του έθνους των Ελλήνων, μπορούμε ακριβώς να ανατρέψουμε όλο αυτό το σκηνικό που ζει ο πολίτης, ο συμπολίτης μας και που δεν του αρέσει, γιατί είδαμε μια παγωμάρα σε όλη την κοινωνία μας. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται είναι να νοήσει ο συμπολίτης μας ότι εμείς εδώ είμαστε με δικό μας πορτοφόλι, έχουμε όλα τα χρηματοοικονομικά εργαλεία, την επόμενη μέρα να φύγει όλο το ιδιωτικό και το δημόσιο χρέος από πάνω μας και υπάρχουν χρήματα για να ξαναχτίσουμε όλη τη χώρα από την αρχή, αυτό που δεν έχουν κάνει αυτά τα κόμματα εδώ και 200 χρόνια, όπως έχουμε αναδείξει σε εκατοντάδες εκπομπές που έχουμε κάνει όλοι οι Συνέλληνες. Μάλιστα. Αυτή είναι και η διαφορά που λέτε, εκτός το ότι... Η διαφορά είναι τεράστια. Βεβαίως. Είναι τεράστια γιατί δεν έχει καμία σχέση. Και αν ο συνέλληνάς μας, κυρία Γκίκα, το αποφασίσει και έρθει και ενωθεί και μάλιστα εάν το αποφασίσει και έρθει και στα γραφεία του, της Ελλήνων Συνέλευσης που είναι δικά του γραφεία ουσιαστικά, και δώσει το παρόν με την υπογραφή του για να μετρηθούμε και να ξέρουμε πόσοι ακριβώς είμαστε οι Έλληνες, μόλις ξεπεράσουμε το 50%, την επόμενη μέρα μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα όλοι μαζί. Είναι αυτός ο φόβος που έχουν βάλει
μέσα στον πολίτη να θεωρεί ότι είναι μικρός και ότι δεν μπορεί να ανατρέψει μείνετε σε αυτό που είπατε. Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή? Αυτό το, με τον νόμιμο τρόπο που ακολουθούμε, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε αυτόν τον τρόπο από τη στιγμή που ο συνελληνάς μας δεν συνενώνεται για να ακολουθήσουμε την πορεία. Όχι, όταν είπατε ότι μπορούν να εγγραφούν με το ονοματεπώνυμό τους στα γραφεία. Βεβαίως. Να δηλώσουν. Και την επόμενη μέρα, όταν υπάρχει το 50%. Ακριβώς. Μέσα από τη διαδικασία αυτή την εκλογική που ακολουθούμε, μπορούμε να πάμε σε εθνοσυνέλευση. Α, αυτό λέτε. Ακριβώς. Άρα δεν υπάρχει μόνο η διαδικασία των εκλογών που ακολουθείτε. Βεβαίως υπάρχει η διαδικασία της εθνοσυνέλευσης. Άλλωστε αυτός είναι ο στόχος και σκοπός της Ελληνοσυνέλευσης. Δεν είναι απλά να αναλάβουμε τη διοίκηση της χώρας. Έχει δηλωθεί από τον πρόεδρό μας ότι σε 3 μήνες από τη στιγμή που θα αναλάβουμε τη διοίκηση, αφού γίνουν όλοι οι έλεγχοι και τακτοποιηθούν και φύγει το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, ακριβώς πάμε σε εθνοσυνέλευση για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αφού πλέον την χώρα μας. Αφού περάσουμε μέσα από την εκλογική διαδικασία πάντα. Τώρα, που μάλιστα. Γι' αυτό καλούμε τους συμπολίτες μας να μας ψηφίσουν και σε αυτή την εκλογική διαδικασία, να δώσουν τη δύναμη στον ίδιο τους τον εαυτό. Και προφανώς και να ψηφίσει και να σηκωθεί, όπως είπατε πριν, και η αποχή η οποία καθορίζει Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή όλη αυτή την κατάσταση. Εμείς απευθυνόμαστε σε όλους τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή ρωτάνε τι να κάνουμε, τι να ψηφίσουμε και ποιο να ψηφίσουμε. Και προτιμούν να απέχουν, να μην απέχουν. Να έρθουν να συμμετάσχουν, γιατί η ψήφος τους είναι το ίδιο, ο ίδιος τους ο εαυτός, η ίδια τους η υπόσταση, εξαρτάται το μέλλον τους, τη ζωή τους, των παιδιών τους, αν είναι ανήλικα. Και πρέπει να το πάρουν στα χέρια τους. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Αυτό το αποτέλεσμα που είπατε, όντως μούδιασε, σόκαρε, όλοι αναρωτιούνται πώς, τι, γιατί, ποιος τους ψήφισε, ίσως δράσει πραγματικά, έτσι αφυπνιστικά θα λέγαμε, στους πολίτες να αντιληφθούν δηλαδή όλο αυτό το φιάσκο που βλέπουμε και όλο αυτό το θέατρο που ζούμε. Αρκεί αυτό, αρκεί αυτή η συνειδητοποίηση. Στη δεδομένη στιγμή, μια που μπαίνουμε και σε πάλι. Από τους συμπολίτες μας. Ζητάμε δύο σημαντικά πράγματα να κάνουν αυτή τη στιγμή που μπορούν να βοηθήσουν στην όλη διαδικασία. Mm-hmm. Το ένα είναι να ψηφίσουν την Ελλήνων Συνέλευση, ούτως ώστε να έχουμε εκπροσώπηση στη Βουλή, και όχι αντιπροσώπηση, και επίσης να έρθουν μαζί μας να διασφαλίσουμε το πού πάει η ψήφος μας, όλων μας και η δική τους ψήφος. Άρα λοιπόν ζητούμε από τους συμπολίτες μας που έχουν νοήσει να έρθουν και να γίνουν εκλογικοί αντιπρόσωποι της Ελλήνων Συνέλευσης στα εκλογικά κέντρα, για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα 25.000 εκλογικά κέντρα για να ελέγξουμε τη διαδικασία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνει, για να μπορούμε επιτέλους, για πρώτη φορά οι Έλληνες, να ελέγξουμε το πού πάει η ψήφος μας, να την καταμετρήσουμε δηλαδή. Μάλιστα. Αυτή είναι τώρα μια πρόταση που είναι, θα λέγαμε, και πρωτοπόρα. Βεβαίως. Έτσι, ότι καλείται τους ίδιους τους πολίτες επιτέλους να μετρήσουμε τις δικές μας εκλογές. Δεν τους ζητάμε να γίνουν μέλη της Ελλήνων Συνέλευσης για να γίνουν εκλογικοί αντιπρόσωποι. Φαντάζομαι με τη βοήθεια της Ελλήνων Συνέλευσης θα συμβεί όλο αυτό. Βεβαίως. Θα μπορέσουμε να τους εφοδιάσουμε με τα απαραίτητα χαρτί, το οποίο χρειάζεται για να είναι νόμιμα εκλογικοί αντιπρόσωποι της Ελλήνων Συνέλευσης. Και εδώ να λυθούν όλες οι απορίες λοιπόν. Ακριβώς. Πώς ψηφίζουν και τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι. Έτσι, ειδήσόμαστε. Γιατί μόνον ο συμπολίτης μας, όταν συμμετέχει, όπως και εμείς που γίναμε ενεργοί πολίτες, ενώ ήμασταν στην αδράνεια μέχρι τα τελευταία χρόνια, και πήραμε τη διαδικασία. Μάλιστα. Κύριε Αναγνωστόπουλε, δεν ξέρω αν έχετε ένα τελευταίο μήνυμα, μιας και πάμε στη δεύτερη. Θα έχουμε την ευκαιρία, βέβαια, να τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Και να κλείσουμε με αυτό. Θέλω να από το βήμα που μου δίνετε, κυρία Γκίκα, θέλω να καλέσω τους συμπολίτες μου. Συμπολίτη μου, η επόμενη μέρα είναι στα δικά σου χέρια. Μπορείς να έρθεις εσύ με την ψήφο σου, αλλά και να ελέγξεις και το εκλογικό αποτέλεσμα. Στο εκλογικό κέντρο που εσύ ψηφίζεις, γινόμενος εκλογικός αντιπρόσωπος με την Ελλήνων Συνέλευσης, για να μετρήσουμε όλοι μαζί για πρώτη φορά σε όλη την Ελλάδα το πού πάνε οι ψήφοι μας και πώς επιλέγονται αυτά τα κόμματα που μας αφήνουν με ανοιχτό το στόμα και παγώνει όλη η κοινωνία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε στη διάθεσή σας, θα είμαστε εδώ στη διάθεση όλων βέβαια, για να προχωρήσουμε μαζί μέχρι τις επόμενες εκλογές. Κύριε Αναγνωστόπουλε, να σας αποδεσμεύσουμε τώρα. Καλή συνέχεια στον αγώνα σας. Τιμή μου, κυρία Κίκα. Θα χαρώ να ξανασυναντηθούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί τηλεθεατές, με αυτά θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Εδώ βεβαίως θα το ξαναπώ, θα έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε και άλλους υποψήφιους της Ελλήνων Συνέλευσης, να τοποθετηθούν και βεβαίως να αναλύσουν τις θέσεις.
σκέψεις και το πρόγραμμα το οποίο τόσο καιρό εμφανίζουμε εδώ από τη συχνότητα του Έλευσης TV και να κάνουμε τη σωστή επιλογή που πραγματικά αυτή τη φορά υπάρχει. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι των ειδοποιήσεων, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και βεβαίως και να κάνετε και like στις εκπομπές μας, αν σας αρέσουν. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Πολιτεία απειλή πολιτών.